ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρίπης τις πληροφορίες ότι το φυσικό αέριο εντός του κοιτάσματος Αφροδίτη αποτελείται από 98% μεθάνιο, γεγονός που το καθιστά άριστης ποιότητας. Ερωτηθεί σχετικά, ο κύριος Λακκοτρίπης συνέστησε υπομονή μέχρι την ανακοίνωση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της επιβεβαιωτικής γεώτρησης από τον αμερικανικό κολοσσό Noble Energy, η οποία αναμένεται αρχές Οκτωβρίου. Δεν θα επιβεβαιώσω ούτε θα διαψεύσω. Είναι θέματα που θα μας πούν και οι γεωλόγοι, οι γεωφυσικοί, οι πετροχημικοί. Οπότε σε αυτόν το κομμάτι, επιτρέψτε να μην πω παραπάνω, μέχρι ξανά να βγουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα. Στο μεταξύ, η πρώτη δοκιμαστική παραγωγή φυσικού αερίου στο τεμάχιο Αφροδίτη ολοκληρώθηκε σήμερα. Οι επιστήμονες που βρίσκονται στην πλατφόρμα ENSCO 5006 έχουν ήδη αρχίσει τις εργασίες για να σφραγιστεί η γεώτρηση, ενώ η πλατφόρμα αναχωρεί από την περιοχή στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κρατικής εταιρείας υδρογόνων Ανθράκων, Χαράλαμπο Έλληνα, οι αναλύσεις των δειγμάτων που λήφθηκαν θα καταδείξουν και την ανάγκη για τη διενέργεια δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο οικόπεδο 12. Περιμένουμε να ακούσουμε τα αποτελέσματα τώρα και όλους τους άλλους σχεδιασμούς για το μέλλον που θα πρέπει να προχωρήσουμε τώρα. Να κοιτάξουμε για την δεύτερη επιβεβαιωτική, αν θα γίνει, να την ετοιμάσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε για τα άλλα κοιτάσματα που ίσως υπάρχουν στο 12 και να γίνει και για αυτά ένα σχεδιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες, στελέχη της Noble Energy θα έχουν σειρά επαφών με κυβερνητικούς αξιωματούχους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να ενημερώσουν για την πορεία του ελέγχου ποιότητας και ποσότητας του Αφροδίτη.